Έχασε, κυρίες και κύριοι, την μάχη για τη ζωή η φοιτήτρια, η οποία παρασύρθηκε από 26χρονο οδηγό στη Θεσσαλονίκη και εγκαταλείφθηκε. Η οικογένεια με δύναμη ψυχής αποφάσισε τη δωρεά οργάνων της. Συγκλονίζει ο πατέρας κοπέλας μιλώντας στον Αλφα και την Αφροδίτη Σπηλιώτη. Η μάχη που έδινε επί 6 μέρες για τη ζωή στην εντατική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου αποδείχθηκε άνηση. Οι ελπίδες έσβησαν σήμερα το πρωί για την Εμμανουέλα, την 21χρονών φοιτήτρια που παρέσυρε και εγκατέλειψε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο 26χρονος οδηγός. Η κοπέλα ήταν βαριά χτυπημένη και υπέκυψε, σκορπώντας θλίψη. Ο πατέρας της μιλάει στον Αλφα. Ένας ασυνείδητος οδηγός έκανε το παιδί μου άγγελο στον ουρανό, επειδή δεν πέρασε από τη διάβαση. Βαθιά συντετριμμένοι και δείχνοντας μεγαλείο ψυχής, οι γονείς της κοπέλας αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανά της προκειμένου να χαρίσουν ζωή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η Εμμανουέλα ήταν ένα παιδί θαύμα από όταν γεννήθηκε και φεύγοντας ήθελε να κάνει ακόμα ένα θαύμα, να χαρίσει ζωή, αυτοί που τη στέρισαν. Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να δώσουν ζωή παρά να δώσουν θάνατο. Ήταν και της ίδιας στάσης ζωής που ήθελε πάντα να βοηθάει τον συνάνθρωπό της. Η κατηγορία αναμένεται να αλλάξει για τον οδηγό και από βαριά σωματική βλάβη θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία, με τους γονείς της άτυχης φοιτήτριας να ζητούν την τιμωρία του. Το κατηγορητήριο θα πρέπει να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση πλέον. Δεν μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός τυχαία χτύπησε την άτυχη φοιτήτρια. Ο άνθρωπος αυτός, τρέχοντας ένα πολύ στενό δρόμο και κάνοντας μετά τον ελιγμό που την ξαναχτύπησε, πλέον μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Μιλάμε για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονισμένοι και όσοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της παράσυρσης της νεαρής φοιτήτριας, έμαθαν σήμερα ότι δεν τα κατάφερε. Από εδώ περνούσε η κοπέλα ακριβώς μπροστά από εδώ από τον δρόμο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέρασε το απέναντι ρεύμα και τη χτύπησε. Γιατί την κοπέλα την πέταξε μακριά και την πήγε εκεί πέρα ακριβώς απέναντι που είναι το αμάξι. Ήταν τρομερό το χτύπημα. Ήταν έτσι απίστευτο το θράσος του να του παρατήσει ένα φύλλο. Ξαναπέρασε μετά και την ξαναχτύπησε. Ήταν ασύλληπτο. Δηλαδή έκλαιγε πολλοί κόσμος εδώ που το είδαμε. Ο οδηγός εξαφανίστηκε. Μέρες αργότερα αποφάσισε να εμφανιστεί στη δικαιοσύνη, προκαλώντας με την απολογία του επιρρύπτοντας τις ευθύνες στην άτυχη φοιτήτρια. Αν δεν είχε επιχειρήσει να περάσει την οδό Εγνατία σε σημείο που δεν υπήρχε διάβαση πεζών, τίποτα δυσάρεστο δεν θα είχε συμβεί. Στα 20 μέτρα υπήρχε διάβαση πεζών. Έφυγα από το σημείο καθώς φοβήθηκα. Επειδή δεν έχω άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Όταν βγήκαμε εμείς έξω από εδώ, απ' έξω και φωνάζαμε σταμάτα, σταμάτα, αυτός έφυγε, την πάτησε και από το πόδι από πάνω και σηκώθηκε και έφυγε. Ακόμη και εμείς που δεν ήταν δικό μας παιδί, πήγαμε, ανάψαμε κεράκια, γάμπας και γίνει καλά η κοπέλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο οδηγός κρατείται και αύριο θα απολογηθεί. Μαζί και η 19χρονη συνοδηγός που παραδόθηκε αμέσως μετά το τροχαίο. Δώρο ζωής από την οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Αφροδίτη Σπηλιώτη. Τα όργανα δωρίζονται για να σωθούν άλλοι συνάνθρωποι μας. Έτσι, Νίκο, μέσα στον πόνο τους οι γονείς, συντετριμμένοι, πήραν τη μεγάλη απόφαση, βρήκαν το κουράγιο, βρήκαν την δύναμη ψυχής, επιδεικνύοντας ένα μεγαλείο ψυχής και αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα τους για να δώσουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Έτσι, λοιπόν, το ύπαρ, οι νεφροί, οι κερατοειδείς, η καρδιά και οι πνεύμονες θα δοθούν προκειμένου να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής συνάνθρωποι μας που το έχουν ανάγκη τις επόμενες ώρες, καθώς είναι σε εξέλιξη, δρομολογείται μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων να εξεταστούν τα όργανα και να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι συμβατοί. Πότε οδηγείται η άτυχη κοπέλα στην τελευταία της κατοικία? Πρέπει να δρομολογηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να αποφασίσουν και οι γονείς πότε θα γίνει η κηδεία της. Θα γίνει πάντως που μπορούμε στην πατρίδα της. Ακόμα. Την ιδιαίτερη πατρίδα της. Την πατρίδα της στα Χανιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.